Ένα Έλληνα 41 ετών, ένα αλλοδαπό υπήκοο Αλβανία 33 ετών και μία αλλοδαπή υπήκοο Ρουμανία 26 ετών συνελήφθησαν από άνδρε του τμήματο δίωξη ναρκωτικών τη αστυνομική διεύθυνση Λάρισα, κατηγορούμενοι για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών ουσιών αλλά και για σύσταση εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, αναζητείται ένα ακόμη αλλοδαπό υπήκοο Αλβανία, επίση 36 ετών. Σύμφωνα με έρευνα τη αστυνομία, οι δράστε είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, καθώ δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Έχοντας βάσιμες πληροφορίες ότι διακινούσαν ποσότητες σε διάφορα άτομα στην αγροτική περιοχή Αχιλλείου Λάρισας, έθεσαν υπό επιτήρηση την εν λόγω περιοχή. Έτσι, στις 6 και 10 το απόγευμα της 17ης Δεκεμβρίου, οι τρεις εκ των δραστών προσήλθαν με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο για να παραλάβουν από ένα αρδευτικό κανάλι μία νάιλον σακούλα που περιείχε ποσότητα ηρωίνης βάρους 481 γραμμαρίων. Μετά από επέμβαση των αστυνομικών, συνελήφθησαν οι δύο από τους δράστες, ενώ ο τρίτος, ο οποίος νωρίτερα είχε αποχωρήσει από το σημείο αναμένοντάς τους, διέφυγε της σύλληψης. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα νάιλον περιτύλιγμα που περιείχε ηρωίνη σε σκόνη και βραχάκια βάρους 6 γραμμαρίων, τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 815 ευρώ. Κοντά στο σημείο της σύλληψης βρέθηκαν επίσης μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, δυναμικότητας ζύγησης από 0,1 έως 500 γραμμάρια, ένα μαχαίρι και δύο νάιλον περιτυλίγματα με υπολείμματα ηρωίνης, ένα νάιλον περιτύλιγμα με ηρωίνη σε σκόνη και βραχάκια βάρους 7,5 γραμμαρίων. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του δράστη που διαφεύγει τη σύλληψη, όπου διέμενε και η αλλοδαπή δράστηδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 εμβάσματα μεταφορά χρημάτων στην Αλβανία, 2 αποδεικτικά καταθέσεω χρημάτων στην τράπεζα, 2 χαρτονομίσματα των 50 δολαρίων και 4 κινητά τηλέφωνα. Επίση, έρευνα που ακολούθησε στην οικία του δεύτερου αλλοδαπού δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα σακουλάκι με αποξηραμένη κάναβη σε φούντα βάρου 8,4 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 1.355 ευρώ και 3 κινητά τηλέφωνα. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο δράστης που παραμένει ασύλληπτος σε άγνωστο χρόνο εισήγαγε από Αλβανία ποσότητες ηρωίνης τις οποίες παρέδιδε στο δεύτερο δράστη, ο οποίος στη συνέχεια τις διέθετε προς εμπορία σε διάφορα άτομα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας. Τα χρηματικά ποσά από πώληση ηρωίνης παραδίδονταν στην δράστηδα, η οποία και απέστελνε ακολούθως αυτά μέσω εμβασμάτων στην Αλβανία. Οι συλληφθέντες με την σχηματιστή σας σε βάρος του δικογραφία παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας.